Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η απόφαση για τη μετατροπή της μονής της χώρας στη Τζαμί έχει ληφθεί από την τουρκική κυβέρνηση ήδη από το 2020 και πως από τότε η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διατηρηθεί ο μουσιακός χαρακτήρας της μονής. Υποστήριξε λοιπόν ότι πλέον η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα θα παίξει ρόλο, εκτιμώντας ότι πλέον μετά την επίσκεψη η Άγκυρα θα επαναξιολογήσει τη στάση της όσον αφορά το ζήτημα. Ο κ. Γεραπετρίτης τώρα τοποθετήθηκε και για την ενσωμάτωση των αναφορών περί γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας. Όπως είπα χαρακτηριστικά, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Πρόκειται για μια πρόταση που βρίσκεται στην δημόσια διαβούλευση. Η Αθήνα παρακολουθεί και θα πράξει τα δέοντα ώστε να μην αλλοιωθεί η πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά Ματίνα. Τέλος, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις συνολικά, είπε πως η Αθήνα δεν θέλω τυφλή, γνωρίζει τις δυσκολίες. Ωστόσο, με σύνεση και αποφασιστικότητα διασφαλίζει το καλό κλίμα στις σχέσεις με τη γείτονα χώρα, Ματίνα. Στέφανε Σίσκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα της μονής της χώρας ενώπιον της τουρκικής αντιπροσωπείας και του Προέδρου Ερντογάν και ζήτησε να παραμείνει η μονή της χώρας μουσιακή στον χαρακτηρισμό της και να καταστεί εκ νέου κτήμα της ανθρωπότητας με δυνατότητα του οποιοδήποτε ανεξαρτήτως θρησκεύματος να μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά τα οποία περιέχονται εντός της μονής. Και εκτιμώ ότι με βάση την επίσκεψη αυτή και τα όσα διημήφθησαν θα υπάρξει επαναξιολόγηση εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης. Για δε τα λοιπά τα οποία αναφερθήκατε, εντάχει μόνο να πω ότι σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει με τον σχεδιασμό της. Είναι δική μας πεποίθηση ότι θα πρέπει η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση αλλά νομίζω και για το σύνολο των δημοκρατικών πολιτιών, θα πρέπει να προχωρήσει επί τη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν εθελοτυφλεί. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εκείνο το οποίο πράττουμε είναι με σύνεση και υπευθυνότητα να προσπαθούμε έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ένα ήρεμο κλίμα στις σχέσεις μας για να μπορούμε να δούμε το μέλλον με μεγαλύτερη σύνεση και να αποφύγουμε τις μεγάλες εντάσεις και κρίσεις του παρελθόντος.